10. Σήμερα είναι 26 Ιανουαρίου 2019. Μέρα Σάββατο. Η ώρα είναι 8 και 10. Ξεκινήσαμε από την Καλλιθέα στις 7 η ώρα. Και ο προορισμός μας είναι το Καρπενήσι και η γύρω περιοχή. Η εκδρομή είναι διήμερη και θα επιστρέψουμε αύριο το βράδυ στην Καλλιθέα. Μαγιών. Μόνο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου δωρανίδια. Άλλο μόνοι το μάτις κι άλλο αδουλό μάτις. Άλλο μόνοι το μάτις κι άλλο αδουλό μάτις. Δούλα. Έλα.
Όχι, καλά. Γελάς κιόλας, αυτό είναι. Γελάει κιόλας, κοιμάται και γελάει. Πολύ στενό το κάναμε. Λίγο πιο πάλι. Μια σούφα μαλλί μόνο αγαπώ.
παρέστηση τρελή. Έψαχνα λόγο κι αφορμή στο πανικό μου. Συνέντες δεν τα κάνω όλα. Όχι, όχι. Αυτό θα το πάρει ό,τι ώρα θέλει. Α, αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, θα βάλεις τη σύγχρονη από τον Κορκονομόπουλο. Το έχεις. Όλα τα έχω. Να. Ποιο. Κάσε. Με κάποιο λόγο. Όχι. Πράγματα για το Καρπενήσι, μια και το κάποιοι το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Θα ήθελα να σας πω ότι
Το Καρπενήσι είναι ένα μέρος που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο αυτούς που ανεβαίνουν πάνω στο χιονοδρομικό, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος, γιατί είναι πανέμορφο, έχει πολλές φυσικές ομορφιές. Είναι η πρωτεύουσα του νομού Βρετανίας και του Δήμου Καρπενησίου. Βρίσκεται στο κέντρο του νομού, στην νοτιοδυτική πλευρά του Τριστού, σε υψόμετρο 970 μέτρα. Απέχει 78 χιλιόμετρα από τη Λαμία και 111 χιλιόμετρα από το Αγρίνιο μέσω της γέφυρας Επισκοπής. Λέγεται ότι υπάρχουν δύο εκδοχές για την ονομασία του Καρπενησίου. Η λέξη Καρπενήσι έρχεται από την αρμονική λέξη καρπίνο, που σημαίνει γάβρος, όστρια, δηλαδή το σφένδαμο. Η άλλη ονομασία είναι τουρκική και σημαίνει Καρπενής χιονοσκέπαστη, επειδή η περιοχή έχει εκεί πάρα πολλά χιόνια. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν η Θαλία και βασιλιάς της ήταν ο Εύρητος, ο ήρωας των Ευρυτάνων και της Αιτωλίας. Ο Εύρητος ήταν πολύ μεγάλος εφευρέτης. Είχε, πέρα από τις άλλες εφευρέσεις, είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό τόξο. Επειδή ήταν όμως πολύ αλαζόνας, θέλησε να κάνει αγώνα με τον Θεό Απόλλωνα. Ο Θεός Απόλλωνας όμως θύμωσε, τον σκότωσε και το τόξο του το χάρισε στο γιο του, τον Ήφητο. Ο Ήφητος έδωσε το τόξο του στον Οδυσσέα και με το τόξο αυτό ο Οδυσσέας σκότωσε τους μνηστήρες της Πινελόπης. Στην περιοχή υπήρχαν από τα αρχαία χρόνια διάφοροι οικισμοί στα περίχωρα της σημερινής πόλης. Σε έναν από αυτούς, στους βόρειους πρόποδες του Παλιόκαστρου, ή λόφος του Αγίου Δημητρίου όπως λέγεται, βρέθηκε ο περίφημος θησαυρός του Καρπενησίου, μια συλλογή από 35 αριστουργήματα της ελληνιστικής χρυσοκοΐας. Ο οικισμός εμφανίζεται και στα βυζαντινά χρόνια. Την εποχή της τουρκοκρατίας κατέχει δεσπόζουσα θέση στην περιοχή από πλευράς αγροκτηνοτροφικής ανάπτυξης. Κάτοικοι της περιοχής πήραν μέρος στην εξέγερση του 1600 και του 1611 από τον Μητροπολίτη Τρικάλων και Λαρίσης Διονύσιο τον Φιλόσοφο. Το 1645 ο διδάσκαλος του γένους Ευγένιος Γιαννούλης ίδρυσε σχολή όπου δίδαξε και ο ίδιος κατά διαστήματα. Την περίοδο 1684-1699 στην περιοχή του Καρπενησίου ο αρματολός Λιβύνης επαναστατεί κατά των Τούρκων. Κατάφερε μια σημαντική νίκη κοντά στο χωριό Γόγιανη. Το 1684, ένα χρόνο μετά, σκοτώθηκε σε μια μάχη στο χωριό Αράχοβα. Αργότερα στην περιοχή καθίστανται σκλαβώνοι που υποτάχθησαν από την Πελοπόννησο. Οι αιμετοί για την καλύτερη οργάνωση των επαναστατημένων αρματολών εγκαθιστούν στην πόλη ένα κεντρικό στρατόπεδο με διοικητές τους Μποσίνα και Λουμποζόβιτς. Στην πόλη θα εγκατασταθεί και ο Λιμπεράκης Γερακάρης, όταν θα αποφασίσει να εκστρατεύσει κατά της στερεάς Ελλάδος. Για να γίνει αρεστός στους κατοίκους της περιοχής, αρχίζει να κτίζει διάφορες εκκλησίες, ανάμεσα σε αυτές και της Αγίας Τριάδος στο Καρπενήσι. Όταν θα αποφασίσει να επιτεθεί εκ νέου στην Πελοπόννησο, οι ενετοί θα επιτεθούν στο Καρπενήσι και θα το λαϊλατήσουν. Μετά τη συνθήκη του Καρλοβίτς, το Καρπενήσι θα περάσει ξανά στα χέρια των Οθωμανών. Το Καρπενήσι έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821. Την Επανάσταση κήρυξαν στο Καρπενήσι πολιτικοί, οπλαρχηγοί, γιολδασέοι και βράσκας. Αλλά οι πέφτερες τουρκικές δυνάμεις από τη Λαμία εξουδετέρωσαν τους πολιορκητές. Σύντομα όμως οι επαναστάτες ανασυντάχθηκαν και έδωξαν τους Τούρκους από την πόλη. Κοντά στο Καρπενήσι, στη θέση Κεφαλόβρυσο, σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης στις 9 Αυγούστου του 1823. Το Καρπενήσι και άλλα 100 χωριά της Βρετανίας πουλήθηκαν από 3 γερμανικά τάγματα στις 10 Αυγούστου του 1944 και μέχρι τις 17 Αυγούστου του το ίδιου χρόνου.
Η ένοπλη εθνική αντίσταση γεννήθηκε την άνοιξη του 1942. Το Βελούχι ήταν το χωριό του Άρη του Βολουχιώτη και προς τιμήν του χωριού του, ο ίδιος, γιατί το επιθετό του δεν είναι Άρης Βολουχιώτης, πήρε το όνομα Άρης Βολουχιώτης. Την Κυριακή 7 Ιούνιου του 1942 έγινε η πρώτη εμφάνιση του Ελλάς στη δομή της Βρετανίας, κάνοντας αποντάς καταφέρουν να διώξουν τους Γερμανούς. Το Μάρτιο του 1947 το αρχηγείο Ρωμούς εκαθίσταται στο δάσος Πυργάκη Αελιάνα χωριού και ετοιμάζει επίθεση στο Καρπενήσι. Το Σεπτέμβριο του 1947 ξεκινάνε οι καθαριστικές επιχειρήσεις στη Ρούμελη με το όνομα Λέλαψ, έχουμε πια τον Αμφίλιο, όπου υποχρεώνει τους αντάρτες να στραφούν βόρεια. Το Νοκέμβριο του 1948 οι αντάρτικες ομάδες κεντρώθηκαν στα Φουρνά και επιτέθηκαν στο Καρπενήσι και το κατέλαβαν για 18 μέρες. Η καταστροφή με το τέλος του εμφυλίου το 1949 είναι ανυπολόγιστες. Στο Καρπενήσι μέσα υπάρχουν δύο πανέμορφα χωριά, το μικρό και το μεγάλο χωριό. Το μικρό χωριό που θα επισκεφτούμε εμείς σήμερα είναι χτισμένα στους πρόποδες του βουνού Καλιακούδα. Το χωριό δεν ήταν σε αυτήν τη θέση, ήταν 2,5 χιλιόμετρα πιο πάνω από εκεί που θα το βρούμε σήμερα εμείς. Το 1963 έγινε μια πολύ μεγάλη κατολίσθηση, σκοτώθηκαν 13 άτομα και έτσι αποφάσισαν να φύγουν, να αφήσουν το χωριό τους και να μεταφερθούν πιο κάτω και κτίστηκε το νέο μικρό χωριό. Στο παλιό χωριό υπάρχουν μόνο 3 κάτοικοι. Έξω από το μικρό χωριό, περίπου, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα, με τις κατολιστήσεις που έγιναν στην περιοχή, δημιουργήθηκε μία λίμνη αλπικής ομορφιάς και δεν ξέρω αν προλάβουμε, ίσως μπορέσουμε να πάμε να το δούμε. Ο Γιώργος μας λέει ναι. Ναι, ένα από τα χωριά που είναι πανέμορφο πάλι μέσα στην περιοχή του Καρπενησίου είναι ο Γάβρος, με το πανέμορφο γεφυράκι του, και στην περιοχή εκεί υπάρχει και ένα μεγάλο εκτροφείο πέστροφας. Η κοιλάδα της ποταμιάς, εκεί που είναι το χωριό αυτό, είναι η κοιλάδα της ποταμιάς. Και όλη εκείνη η περιοχή την ονομάζουν μπαλκόνι της Ευρυτανίας. Είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία του νομού. Στο μεγάλο χωριό, στο μικρό χωριό υπάρχει λαογραφικό μουσείο για όσους θέλουν να το επισκεφθούν. Υπάρχει το τυπογραφείο που είχαν τότε οι αντάρτες με τον εμφύλιο πόλεμο και υπάρχει και μια πανέμορφη εκκλησία, η εκκλησία της μεταμόρφωσης. Στο δημοτικό σχολείο υπάρχει και ένα μουσείο όπου μέσα υπάρχουν διάφορα αντικείμενα από τον ανταρτοπόλεμο της εποχής εκείνης. Στο μεγάλο χωριό, είναι ακριβώς απέναντι από το μικρό χωριό, έχει πάρα πολλά σπίτια πέτρινα, πολύ καλοφτιαγμένα. Ένα από αυτά έχει γίνει και ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, το Grand Village, που θεωρείται το καλύτερο εκεί της περιοχής. Στην περιοχή, για κάποιους που με ρώτησαν, εδώ η περιοχή, πέρα από τα δικά τους κτηνοτροφικά προϊόντα, θα πάμε αύριο από εκεί και ίσως δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό, είναι το αλατοπίο του Στρεμμένου. Ο Στρεμμένος ήταν ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μπολόνιας, ο οποίος ήταν χημικός τροφίμων. Νομίζω διετέλεσε για κάποια χρόνια και πρέσβης Ελλάδας-Ιταλίας. Έχει πολύ ωραία προϊόντα, όπως το προσκιούτο που συναγωνίζεται, το προσκιούτο της
Πάρμας, εδώ δεν ονομάζεται προσούτο, λέγεται, έχει την αρχαϊκή ονομασία ακροκόλλιον και νομίζω οι τιμές του έχουν περίπου τα ίδια. Έχει πολλά προϊόντα, αλλά μέσα στο μικρό χωριό υπάρχει μαγαζί που έχει προϊόντα του, του στρεμμένου. Όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να πάρει από εκεί αυτά τα προϊόντα. Ξέρω ότι έχει λουκάνικα, έχει προσούτο, έχει καπνιστό μπέικον, έχει χοιρινό κρέας, κρασάτο που το δίνει όπως είναι της Μάνης το απάκι. Έτσι, όχι, το απάκι είναι της Κρήτης. Όπως έχει το απάκι της Κρήτης, έχουμε και αυτή το χοιρινό εδώ. Τώρα άλλα προϊόντα εδώ της περιοχής.